οικονομία, πολιτική, αθλητικά, gossip, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Έχω την αίσθηση, την εκπιέστηση και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Γεια σας, γεια σας και ξανά γεια σας! Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, η αιτία που έχουμε δίσεκτο ξημέρωσε. Τι συμβαίνει σήμερα, δεν ξέρεις και πολύ καλά κάνεις, θα στα πω όλα εγώ. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που επικρατεί στη χώρα. Ένας πραγματικός χαμός έχει ακολουθήσει την αποκάλυψη ότι το 1 εκατομμύριο δολάρια και όχι ευρώ τελικά δεν είχαν βγει στο εξωτερικό από κάποιο βουλευτή, αλλά με έμβασμα από το σύζυγο της Δώρας Μπακογιάννη, επιχειρηματία Ισίδωρο Κούβελο. Το ποσό φέρεται να αφορά την πώληση μετοχών, την εισαγωγή του τμήματος στη χώρα μας και τη μεταφορά του στο εξωτερικό για την αγορά πλοίου, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την ίδια την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας ως ηθική και νόμιμη. Το γεγονός σχολίασε χθες από το τσαντήρι του ο Λάκης Λαζόπουλος, που επέστρεψε δυναμικά. Ο βουλευτής τελικά δεν ήταν βουλευτής. Ποιος έτσι τι γίνεται. Είπα και εγώ ρε, τη βουλευτής με εκατομμύριο πουλιά. Κάτι τέτοιες στιγμές θέλω να τα δω όλα στρόγγυλα. Πάμε μπάλα. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο με τυχερούς τους Γκέκα, Φορτούνη και Καρβουνίδη μία μέρα πριν το τελευταίο τεστ για το ρόστερ εν ώψη Euro. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας βρέθηκε μετά από 3 μήνες και υπερακόψηκε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της πριν τους βρει το Πάσχα. Συνεχίζουμε με Euro που σήμερα στις 9.30 έχουμε φιλικό Ελλάδας-Βελγίου στην Κρήτη, 3 εβδομάδες πριν το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και θα έχουμε μία πρώτη κόντρα του Μιραλάς με τον Καρνέζη, αφού και οι δύο θα παίξουν βασική. Πρώτη κόντρα όχι μόνο γιατί ακολουθεί η δεύτερη και σημαντικότερη στο ντέρμπι των αιωνίων, αλλά και γιατί δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντίπαλοι οι δυο τους, αφού ο Καρνέζης δεν έχει παίξει ποτέ κατά του Ολυμπιακού. Χθες είπαμε για το αλάνικο γκολ με τα κουνάκια του Ρονάλντο. Σήμερα σας αποκαλύπτουμε το κρυφό μυστικό του ποδοσφαιριστή που αγαπά τα τακούνια γενικώς. Καφεδάκι στις Βρυξέλλες πίνει ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, που θα έχει και σειρά επαφών με κορυφαίους ευρωπαίους παράγοντες εν ώψη του έκτακτου Eurogroup και της κρίσιμης συνόδου κορυφής αύριο. Εμένα μου είπαν ότι πρόκειται για μια συνάντηση προετοιμασίας εν ώψη των κρίσιμων συμβουλίων που ακολουθούν, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να δοθεί η τελική έγκριση στη νέα δανειακή σύμβαση. Κυκλοφόρησε σήμερα το ανανεωμένο περιοδικό OK και φιλοξενεί φωτογραφίες από τρυφερές στιγμές του Γρηγόρη Αρναούτογλου με την αγαπημένη του Νικόλ Κοτοβός, που είναι 3 μήνες μαζί. Το περιοδικό OK βρέθηκε στα παρασκήνια των γυρισμάτων του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη για το τραγούδι «Μην πας πουθενά». Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ενώ τη μουσική του τραγουδιού έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζιάννης. Και νέα από το διάστημα έχουμε, αφού σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, επιστήμονες της Αμερικανικής NASA αναγνώρισαν ένα νέο αστεροειδή που θα μπορούσε να βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη μέσα στην επόμενη 30 ετία. Ο αστεροειδής AG5 εντοπίστηκε από το τηλεσκόπιο WISE και οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν πως πρόκειται για ένα σώμα με διάμετρο περίπου 150 μέτρα. Τέλος, σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του ηθοποιού Βασίλη Τσιβιλίκα σήμερα τα ξημερώματα. Ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ένας μεγάλος κωμικός, ένας από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο Βασίλη Τσιβιλίκας έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κόριτσο για σπίτες και κόριτσο για σπίτισες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Για όλα τα νεότερα των νεοτέρων, τα σημαντικότερα των σημαντικότερων και τα ωραιότερα των ωραιότερων. Φιλιά και τα δέοντα σε όλες τις γλυκές φατσούλες σας.